Καλημέρα κυρία Κατσοβερσάκη. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στα χτέλη της Ιτίας, εδώ το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με έδρα τη Ζήρο. Είναι στις επάλξεις, ναι. Μοιράζει για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά τα τρόφιμα. Ναι. Πήγαμε προχθές και δώσαμε σε Ρόκα Μποζάκρο, Παλέκαστρο και Χανέζη. Mm-hmm. Εχθές ήρθαμε πάλι για άλλη μια φορά εδώ στη Ιτία. Σήμερα πάλι το ίδιο. Λόγω COVID μας έχουν, ας πούμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ας πούμε, απαγορεύεται. Φέραμε, ας πούμε, μερικά τρόφιμα να δώσουμε πάλι στα άτομα με αναπηρίας. Έχουμε κι άλλα, αλλά θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους χορηγούς της Ιτίας, οι οποίοι μας βοηθήσανε από χρηματικό ποσό και από διάφορα τρόφιμα και από το Ηράκλειο, ο Φαρμακευτικό Σύλλογο, που μας βάλανε κάποια υλικά. Δηλαδή, μέσα στην τσάντα τώρα υπάρχουν τα είδη μας. Είναι μακαρόνια, είναι ζάχαρη, αλεύρι, είναι φρυγανιές, μέλι. Μέσα στην τσάντα, επειδή είναι λόγω πανδημίας, βάζουμε και σε κάθε μέλος δύο μάσκες. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Σιγανού, η οποία μας πρόσφερε μέλια, νερά και ό,τι ήταν για το μέλι μας. Από εδώ τη Ιτία ευχαριστούμε τον κύριο Χαλτσαδάτση και τον Σκλαβενίτη και διάφορους άλλους χορηγούς. Κυρία Κατσοβερσάκη, ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για τα ΜΕΑ της Ιτίας και της επαρχίας γενικά του Δήμου μας, το τελευταίο καιρό πώς δραστηριοποιείται όσον αφορά τα θέματα που καίνε τον κλάδο? Η δραστηριοποίηση είναι αυτά τα πράγματα που κάνουμε τώρα εμείς και βοηθούμε, ας πούμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Έχουμε μιλήσει στον κύριο Ζερβάκη να μας δώσει ένα γραφείο να έχουμε εδώ να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχουμε, μπορούμε μόνο εμείς από τα δικά μας, δηλαδή από το γραφείο το δικό μας, και ερχόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, εξυπηρετούμε τα άτομα. Όσον αφορά την ενίσχυση που παίρνετε από το κράτος, τα επιδόματα και αυτά. Τίποτα, δεν παίρνουμε τίποτα, δεν μας βοηθά κανένας από εκεί. Δεν έχουμε, ας πούμε, από το κράτος τίποτα. Απολύτως. Είναι η συνδρομή μας 10 ευρώ και τα ημερολόγια που δίνουμε. Και ό,τι μας δώσουν οι χορηγίες και δωρεές από όπου μας δώσουν. Τίποτα άλλο. Και πώς τα βγάζετε πέρα, κυρία Κουσέκη? Με αυτά τα πράγματα βγάζουμε πέρα. Είναι επαρκή αυτά, όλα αυτά που κάνετε? Ναι, εντάξει, επαρκούνε. Επαρκούνε αναλόγως. Αν δεν επαρκούνε, δεν μπορούμε να προσφέρουμε τίποτα και στα μέλη μας. Ναι. Γιατί είναι μόνο οι συνδρομές και είναι και από τα ημερολόγια. Τίποτα άλλο. Ναι. Τα καταφέρνετε και μόνοι σας, δηλαδή? Ναι. Ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ της Ελλάδος, ο κ. Βαρακαστάνης. Ο κ. Βαρακαστάνης, όπου μπορεί και αυτός να εξυπηρετεί, ναι. Κάνει πάση θυσία να βοηθήσει στα ΑΜΕΑ. Παλεύει και αυτός για όλα τα άτομα, για όλη την Ελλάδα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο όσον αφορά τη σημερινή διανομή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύσκολα τα πράγματα. Όπως μπορούμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και εμείς να βοηθήσουμε λόγω πανδημίας να μην μείνουν τα άτομα μας έτσι όπως αυτό. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, ένα ειρηνικό και δημιουργικό 2021, όχι σαν αυτό που ήταν τώρα, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.